Λέγομαι Γιώργος Νυφαδόπουλος, για πολλούς, για τους περισσότερους, είμαι ο Κούλικας. Πρέπει να πω ότι η διάρκεια της ποδοσφαιρικής μου σταδιοδρομίας στον Απόλλωνα ήταν γύρω στα 12 χρόνια. Λοιπόν, έπαιξα από το 1955, μπορώ να πω 56, μέχρι και το 68. Είμαι από τους πρώτους οι οποίοι είχαν την μεγαλύτερη συμμετοχή στον Απόλλωνα. Και μία πιο έντονη στιγμή από όλο αυτό, όλη αυτή την εποχή. Θυμάμαι όταν παίξαμε ένα παιχνίδι εδώ με τον Ολυμπιακό και σε μία κάθοδο που κάναμε, μία επίθεση που κάναμε στο 28ο λεπτό, και έγινε μία σέντρα από τα πλάγια, δεν θυμάμαι αν την έκανε ο Μηταριώτης ή ο Σαλαπασίδης. Στο βηματισμό που έκανα επάνω, έπιασε ένας ντροπ και πήγε μπάλα και καρφώθηκε στη γωνία. Έπεσε ο Θοδωρίδης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, αλλά δεν την ακούμπησε. Ήταν το 88ο λεπτό. Δεν είχαν τις δυνατότητες αυτοί να αντιδράσουν για να μας σοφαρίσουν κτλ. 1-3-0 στη Λεωφόρο μέσα με τον Παναθηναϊκό. Η ίδια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να βραβεύει τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνος για τις μεγάλες τους επιτυχίες. Και τι θα θέλατε για τον Απόλλωνα του αύριο? Από ποδοσφαιρικής πλευράς να βρούμε τον Απόλλωνα πάλι να μεσουρανεί όπως στην παλιά την εποχή, όπως παλιά ήταν το φόβητρο όλων των ομάδων. Λοιπόν, να φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο, να ανέβει ο Απόλλων, για να μπορούμε κι εμείς να τον απολαμβάνουμε, να ευχαριστιόμαστε και να λέμε μπράβο στα παιδιά. Θεόδωρος Σαλαπασίδης λέγομαι, είμαι γέννημα θρέμα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ξεκίνησα από τους ερασιτέχνες, βγήκαμε πρωταλλητές στους ερασιτέχνες και από εκεί τους ερασιτέχνες προωθήθηκα στην αλφαμάδα. Συνήθως τι νούμερο φόραγες? Συνήθως το νούμερο φορούσα ήταν αμυντικά, όλα τα νούμερα της αμύνης, 3, 5, 2, όπου πονούσε η ομάδα. Από το 65 μέχρι πάλι 15 χρόνια, το 80. Το πιο ευχάριστο περιστατικό που έχεις να θυμάσαι ποιο είναι? Ευχάριστο είναι η άνδος από τη Β' Εθνική στην Α, την περίοδο 72-73, που ήμουν και αρχηγός της ομάδος. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εκείνη τη χρονιά. Αγαπούσαμε πάρα πολύ την ομάδα. Θα σου πω ότι αν χάναμε που τη χρονιά εκείνη, λίγες φορές μπορεί να χάσαμε, κοιτούσαμε να φύγουμε από τα στενά σπίτια μας. Ντρεπόμασταν. Ναι, κατάλαβα. Στην τελική ανάλυση, τι είναι για σας ο Απόλλων? Η οικογένεια μου και ύστερα είναι ο Απόλλων. Θα ήθελα να είμαστε όλοι κοντά στον Απόλλων, σε όποια κατηγορία και βρίσκεται. Έχετε παράπονο? Όχι, κανένα. Είμαι περήφανος που έπαιξε τον Απόλλων. Είμαι ο Κώστας Βιόπουλος, έπαιξα τερματοφύλακας, έπαιξα αρκετά χρόνια. Πρώτη φορά έπαιξα το 60. Το πρώτο μου παιχνίδι το έκανα με τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σε ποια ηλικία έπαιξε την πρώτη Ήμουνα τετάρτη γυμνασίου. Στην πρώτη, συγγνώμη, στην πρώτη, πρώτη ομάδα. Ναι. Ήσουν τετάρτη γυμνασίου, 16 χρόνο. 16 χρόνο στην πρώτη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα. Ένα ευχάριστο περιστατικό που έχει μείνει στη μνήμη σου από τη συμμετοχή σου στον Απόλλωνα, ποιο είναι το πιο δυνατό? Πρόσεξε, οι στιγμές στον Απόλλωνα όλες ήταν ευχάριστες. Εμάς τότε ήταν κάτι το διαφορετικό. Όταν έπαιζες στον Απόλλωνα ήταν η τιμή σου. Εκπροσωπούσες έναν δήμο. Έναν δήμο κατατρεγμένο, με προσφυγιά. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Εγώ όταν πήγα στο στρατό, ήταν 4.500 μέσα στην Κόρινθο. Ένας δεν με φώναζε Βιόπουλε. Όλοι με φωνάζανε Καλαμαριά. Για μένα αυτό το λέω και ανατριχιάζω. Εγώ δεν θα ξεχάσω με τον Ολυμπιακό μια φορά.
έκανα μια τέτοια καλή απόκριση τον τελευταίο αυτό που ο Σιδέρης ήρθε με φίλησε και με λέει τι κάνεις βρε Τσόγλανε. Δηλαδή αυτή είναι, αυτό και μόνο φτάνει. Όταν εδώ με την Καλαμάτα χάσαμε 3-0 και δεν ανεβήκαμε, εγώ δεν νομίζω κανένας άλλος να έπεσε στον ύπνο του 3 φορές από το κρεβάτι. Εκείνη τη νύχτα, δηλαδή εγώ είπα δεν θα ξημερωθώ. Τέτοια στεναχώρια τράβηξα. Δεν ξέρω ρε αγόρι μου, αυτή η ομάδα έχει γίνει ένα με τη ζωή μας, ένα με όλα μας. Κάποτε ήμασταν όλοι μέσα από την Καλαμαριά. Παίζαμε όλοι οι Καλαμαριώτοι. Πολύ θα ήθελα αν μπορούμε να βγάζουμε παιδιά από τα σπλάχνα μας. Κάτι άλλο ξέχωρα από αυτά που εγώ ρώτησα. Τι θα ήθελες να μας πεις? Πάρε τα ραδιόφωνα. Τα πάρω. Πάρε τις τηλεοράσεις. Ποτέ δεν λένε για την Καλαμαριά τίποτα. ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Μαζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για την Καλαμαριά τίποτα. Όπως ήταν τα χρόνια εκείνα. Δεν ξέρω γιατί. Και γι' αυτό θέλω να προχωρήσει η ομάδα, να τους μπούμε στο μάτι. Θα το ήθελα πάρα πολύ, Παύλε, αυτό. Δεν θέλω κανέναν τους. Εγώ μόνον τον Απόλλωνα. Λοιπόν, λέγομαι Γιώργος Τραυλός, πλέον βετεράνος ποδοσφαιριστής του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Μπήκα στην ομάδα το 1967, έπαιξα το πρώτο παιχνίδι μου στη Β' Εθνική. Τι θα ήθελες για τον Απόλλωνα του αύριο? Για τον Απόλλωνα του αύριο, όλοι ο διακαής πόθος μας είναι να το δούμε στην Α' Εθνική. Αλλά έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση τώρα, βλέπεις παραστάσεις, τα νέα παιδιά δεν έχουν από το παλιά που συμβαίναν με τον Απόλλων. Συγκεντρώναμε εδώ πέρα στη Β' Εθνική 5-6 χιλιάδες κόσμο, ήμασταν πάντοτε γεμάτοι, ειδικά στο γήπεδο. Οι εκστρατείες που γινόντουσαν στα εκτός έδρας παιχνίδια, βλέπετε ο κόσμος δεν ακολουθεί. Έχουν οι ομάδες εδώ πέρα, βλέπετε τα νέα παιδιά, οι Καλαμαριώτες, τους βλέπεις είναι άλλες ομάδες. Παιδιά δηλαδή συναδέλφων, γειτόνων, βλέπετε ο ένας είναι Παοξής, ο άλλος Αριανός. Και δεν έχουν παραστάσει από τον άλλοτε κρατεό Απόλλωνα, διότι ΠΑΟΚ και Άρη όταν ήταν η προηγούμενη γενιά από μένα δηλαδή, τους παίζαμε στα χέρια. Το γήπεδο δεν θα το είχαμε τώρα, δεν υπήρχε ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Και θυμάμαι μια συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή όταν ήρθε ο Χάρη Κλίν να βοηθήσει τον Απόλλων, ότι δεν είχαμε ομόνοια μεταξύ των φιλάθρων μας. Δυστυχώς τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, μόνο αυτοί που έχουν λεφτά μπορεί να προχωρήσουν. Εμείς πρέπει οι φίλαθλοι μας να κάνουν υπομονή, να έχουν ομόνοια. Θα ήθελες κάτι να πεις, να βγάλεις από μέσα σου που δεν... Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι προς όλους τους φιλάθλους κυρίως, η ομόνοια μεταξύ μας. Ίσως οι νεότεροι, εμείς δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα παλιά όπως να βρίζουμε τον εκάστοτε πρόεδρο, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί φασαρίες. Λίγο ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρανε. Σε τελική ανάλυση, τι είναι για σένα ο Απόλλων? Ο Απόλλων είναι, κοίταξε, η ψυχή μου, διότι δεν πήγα σε άλλη ομάδα. Έμεινα στην Καλαμαριά για τον Απόλλων. Ήρθανε παίχτες, ομάδες μάλλον, Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Δεν πήγα. Σιαμίδης Γιώργιος, γεννηθεί το 1931. Έπαιξε στον Απόλλωνα το γύρω στα 48 με 49 χρονολογία, μέχρι το 60. Έπαιξα στον Απόλλωνα, εκείνη τη χρονιά βγήκαμε πρωταθλητές της κατηγορίας αυτής. Για ποια χρονιά μιλάμε? Να σας πω, ναι, ναι. 57-58 βγήκαμε πρωταθλητές Θεσσαλονίκης, πρώτη εμείς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, και τρίτος ο Άρης και συνεχεία Ηρακλής. Τότε είχε και Μεγάλη Αλέξανδρο και αυτοί και άλλες ομάδες οι οποίες πέσαν στην κατηγορία την πρώτη. Ναι, ναι. Και ένα ευχάριστο περιστατικό από όλη αυτή τη συμμετοχή στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα, ήταν. Να σου πω. Ναι, ναι. Και το θυμάμαι και πολύ καλά. Παίζουμε και μέσα στο Καρασκάκι το γήπεδο, τον παίρνουμε 1-4.
1-4 μέσα εκεί. Και θυμούμαι, σαν να το βλέπω τώρα το διαιτή, μας λέει, μπρε παιδιά, σταματάτε, λέει, μην βάζετε άλλο. Διαιτητής λέει, μην βάζετε άλλο. Και όταν ερχόμαστε εδώ στο αεροδρόμιο, όλη η Καλαμαριά στο αεροδρόμιο. Ακόμη δεν κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, μας αρπάξαν, μας πετάξαν μέσα στο γιο ταχύ και ξεκίνησε από το αεροδρόμιο, τερμάτισε το πρώτο και το τελευταίο το αμάξι ξεκινούσε. Περνούσαμε από το Φοίνικα και λέει κανένας πρωθυπουργός, που είναι τόσο κόσμο είχαμε. Και ο κόσμος τότε στο καιρό εκείνο, άλλες εποχές ήταν, ρε παιδάκι, ωραίες εποχές και για το φύλαθο. Ναι. Πήγαινε ο φύλαθος και δεν στεναχωριότανε αν κερδίσουμε. Την νίκη την είχαν σίγουρη. Λέγανε πώς θα τα βάλουμε. Α, εκεί ήταν το ζήτημα, το πώς θα τα βάλουμε. Πώς θα τα βάλουμε, η νίκη τετραλημένη. Η μόνη ομάδα, που μας έπαιζε και πάντα έχανε ήταν ο Ηρακλής. Η ομάδα μας ήταν τέτοια δυνατή που δεν μπορούσε να σταματήσει, μόνο ο διαιτητής μπορούσε να σταματήσει. Σε κάθε επέμβαση που κατεβαίναμε, τρουτ, σφύριζε. Πότε φάουλ, πότε offside, πότε αυτά. Πρωτοφανές, λέει, πρωτοφανές σε αγώνα 72 φάουλ. Αλλά είχαμε τέτοια πίσω παιδιά από τη δεύτερη ομάδα που ήταν μεχταράδες που δεν μπορούσαν να παίξουν. Έπρεπε κάποιος να έχει τα ξύλα να πεθάνει. Να χτυπήσει, να κάνει. Ναι, για να παίξουν. Σκέψτε 8 χρόνια, 9 χρόνια να παίζουν. 11 χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν. Και τι είναι για σας, τι είναι για σένα ο Απόλλωνας? Τι να σου πω, είναι το ιδανμά μας. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε τον Απόλλωνα, ερωμόμαστε. Έχουμε αφήσει ιστορία από μικρά παιδιά μες στον Απόλλωνα. Αφήσαμε ιστορία στον Απόλλωνα αυτά. Τι άλλο να. Ονομάζομαι Μαλιόγλου Νικήτας, έχω παίξει 15 χρόνια στον Απόλλωνα, από την εποχή το 55 μέχρι το 70. Το νούμερο 5, center back, τελευταίος παίκτης. Θέλω να πω, η ομάδα δεν σας πλήρωνε τότε? Δεν είχε συμβόλαια, υπογράφαμε. Ό,τι ήθελε μας έδινε. Δηλαδή πώς γινότανε? Πηγαίναμε ένας εκεί, ναι, και έδινε 50, 70, 80, 100, ξέρω εγώ, μας έδινε. Το αυτά, μήνα. Αυτά. Το μήνα. Το παιχνίδι, όχι το μήνα. Α, το παιχνίδι. Τι, το μήνα δεν μας πληρώνανε με το μήνα, μας το παιχνίδι. Αν χάναμε δεν παίρναμε τίποτα, αν κερδίζαμε, άμα φέραμε μια σοπα. Λία, παίρναμε. Αυτό παίρναμε είναι, κάτι. Κάτι τι. Καλά, δεν είναι τώρα από όλον, έλα να υπογράψει το συμβόλαιο για να. Δεν υπογράφαμε συμβόλαια. Α, τι συμβόλαια, Παύλε, δεν είχε τίποτα τέτοιο. Ωραία χρόνια, Παύλε μου, ωραία χρόνια. Μπορεί να μην παίρναμε λεφτά, αλλά είχαμε την Καλαμαριά, είχαμε τον Απόλλων, είχαμε τους γονείς μας, τους φίλους μας, είχαμε. Και τι θα θέλατε για τον Απόλλωνα του αύριο? Παίκτες από τις ακαδημίες. Αυτό δηλαδή θα ήθελες για το μελλοντικό Απόλλωνα? Οπωσδήποτε. Να παίξουν παιδιά του Απόλλωνα. Α, τι πιο έντονα θυμάσαι όλα αυτά τα χρόνια? Μάλιστα, πριν από το παιχνίδι ήρθε ο Στέλιος ο Καζαντίδης με τη Μαρινέλα, ήρθε στο παιχνίδι. Εμείς, ο Πόντι αυτή, ξέρω εγώ, χαρέσκα. Ο Στέλιος μου λέει, δε Πόντι, και ξέρω εγώ, ήρθε σε εμάς κατευθείαν. Και πάμε, μας πάει στο Κιάτο, είχε εκείνος εκεί, είχε αυτό, ψάρευε, έκανε αυτά. Μας κάνει ένα τραπέζι η Μαρινέλα να μας σερβίρει συνέχεια, η Κίτσα η Μαρινέλα. Και πάμε στην παραλία και μας τραγούδησε και ο Πατσάλης ο συγχωρεμένος να του σκουπίζει τον υδρότα του Καζαντζίδη. Δηλαδή πάρα πολύ ωραία και έλεγε τα τραγούδια του, εμείς εκεί να φέρουν ψάρια, να φέρουν αυτό. Να... Και τι είναι για σένα σε τελική ανάλυση ο Απόλλωνας? Το Απόλλωνα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Σχεδόν 20 χρόνια στον Απόλλωνα, στις Αλάνες, στο γήπεδο αυτό που ήταν χωράφια. Είμαι ο Μακαρονόπουλος Χρήστος του Γεωργίου. Μακαρονόπουλος Χρήστος του Γεωργίου.
Και παίζαμε στον Απόλλωνα πότε? Από το 57 μέχρι το 65-67, κάπου εκεί. Εδώ στην Καλαμαριά εκείνη την εποχή, η Καλαμαριά ήταν αλάνες, όλος ο κόσμος, όλη η Καλαμαριά, τα πιτσιρίκια, όλοι παίζαν μπάλα. Ένα ευχάριστο περιστατικό ήθελα να με πεις. Ένα ευχάριστο περιστατικό, μία ομάδα του Απόλλωνος Καλαμαριάς, η οποία έπαιζε εκείνη την εποχή με τον Boxer Κρίνης, πρωτάθλημα, έβαλαμε 21-0, εκείνη την εποχή ήταν παγκόσμιο ρεκόρ και εγώ εκείνη την εποχή έβαλα 8 γκολ σεντρεφόρ και ο συγχωρεμένος ο φίλος μου ο Παρτσάλης έβαλε τα 6. Κάτι που ήθελες εσύ να πεις. Να έχει σχέση με τον Απόλλωνα. Ναι, ναι, ναι. Στη σχέση με τον Απόλλωνα θέλω να είναι μια ζωή ο Απόλλωνα Καλαμαριάς και να έχει πάντα το όνομά του όπως είναι τώρα Απόλλωνα Καλαμαριάς, να μην αλλάξει τίποτα άλλο στον Απόλλωνα. Τι είναι για σένα λοιπόν ο Απόλλωνας Καλαμαριάς? Για μένα ήταν το φως, το φως που ανέτειλα όταν ήμουν πιτσιρικάς και έπαιζα μπάλα. Η αρρώστια μας ήταν να παίξουμε μπάλα και να παίξουμε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και να το βγάλουν πρωταθλητή όπως το βγάλαμε το 1900, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Δύο φορές πρωταθλητής Θεσσαλονίκης. Και στο Πανελλήνιο βγήκαμε τρίτη στην Αθήνα τότε. Μαζί με την ΑΕΚ. Μαζί με την ΑΕΚ. Τι θα ήθελες για τον Απόλλωνα του αύριο? Να είναι αλφα-εθνική. Να μην πέσει καμιά φορά. Ο Απόλλωνα είναι και είναι και θα είναι η ζωή μας. Γιατί εδώ μεγαλώσαμε και εδώ θα αφήσουμε τα κόκκαλα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τίποτα άλλο. Αυτά ήτανε. Το όνομά μου είναι Δημήτριος. Χρυσανίδης είναι το επίθετό μου. Ποια εποχή παίζαμε στον Απόλλωνα? Ξεκίνησα το 54-55 και τελείωσα το 68. Με κλέψανε οι Καλαμαριώτες. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Με ζητούσαν τότε όλες οι ομάδες. Εγώ είμαι ο πρώτος ξένος που έπιασε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ήταν αδύνατο να πιάσει ξένος στην Καλαμαριά. Ναι. Τι θυμάστε πιο έντονα? Επειδή κάναμε προπόνηση μέσα στη λάσπη, μέσα μέχρι το γόνατο περίπου στη λάσπη. Όταν πηγαίναμε κάτω, εμείς δεν είχαμε γήπεδο. Πάντα παίζαμε στο γήπεδο του Άρεως, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σε κανονικά γήπεδα δηλαδή. Σε κανονικά γήπεδα. Ναι, ναι. Και έβρεχε λιγάκι, για εκείνους είχε λάσπη, για μας δεν είχε λάσπη. Ναι. Και επόμενο ήταν ότι ξέρουν ότι θα χάσουν. Λοιπόν, και μάλιστα... τι θυμάστε πιο ευχάριστα από όλη αυτή την, σε αυτή την περίοδο που ξεκινάμε? Ναι, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, και με φωνάζει ο Γιώργος να του ρίξω την μπάλα. Γιατί είναι μόνος. Ναι. Εγώ όμως δεν του ρίχνω την μπάλα και κάνω πως θα τριπλάρω τον Κεμανίδη και δεν τον τριπλέρνω. Ο πρόγειος τερματοφύλακας και τραβάω ένα σουτ δυνατό το οποίο πάει στο γάμο. Ο Γιώργος με βρίζει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Άσχετα αν μπήκε τον γκολ. Όχι, δεν το είδε. Α, δεν είδε τον γκολ. Δεν είδε. Ναι. Με βρίζει λοιπόν εκείνη τη στιγμή και ξαφνικά ακούει τον κόσμο γκολ. Λοιπόν, γυρνάει, βλέπει την, έρχεται, με αγκαλιάζει, με φυλάει. Νόμιζε δηλαδή ότι βγήκε έξω η μπάλα. Ναι, ναι, δεν ήξερε που πήγε η μπάλα. Ναι, λοιπόν, ναι. Και όταν άκουσε τον κόσμο, εκεί που με έβριζε, με αγκαλιάζει και με φυλάει. Ήταν στιγμές αλυσμόνητες. Εκείνο το παιχνίδι, θυμάμαι, κόπηκαν τα πόδια του ΠΑΟΚ πλέον και επικρατήσαμε εμείς 2-0, κερδίσαμε το παιχνίδι. Δεν περιγράφεται. Σωστά, έπρεπε. Δεν θα ξεχάσω, άλλο, δεν θα ξεχάσω από τη γειτονιά μου που έμεινα τότε κοντά στον Νικήτα και στον Αβραμίδη. Μία γυναίκα, 80 και, στον δρόμο την ώρα που φεύγαμε με τα ταξίκευδα, έβγαινε ο κόσμος να μας χαιρετήσει για καλή νίκη. Ναι. Και βλέπω τη γυναίκα να κάνει αυτό και δεν ήξερα, εγώ καινούργιος ήμουν. Λέω στον Γρηγόρη, το συγχωρημένο, λέω: ρε Γρηγόρη, τι κάνει αυτή η γειτόνισσα μας? Εύχεται να κερδίσουμε. Και όταν κερδίζαμε, γινόταν ο χάμος. Κωνσταντινίδης Θεόδωρος λέγομαι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλαμαριά. Και στον Απόλλωνα πήγα το 1959, σε ηλικία 13 χρόνων. Παίζαμε στα Τσικό, στα τοπικά εδώ, σε τοπικές συναντήσεις με διάφορες ομάδες και η πρώτη μου
επίσημη εμφάνιση με την ομάδα του Απόλλωνα ήταν στο γήπεδο, τότε το γήπεδο Καραϊσκάκη, θα έπαιζε ο Απόλλωνα με τον Ολυμπιακό και παίξαμε με τους περίφημους μπέμπιδες του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Μια εμπειρία μοναδική, η οποία σημάδευσε τα χρόνια που πέρασαν στη συνέχεια και ήταν μια ομάδα θαύμα. Ειδικότερα τώρα για μένα που ήμουν ο μικρός της ομάδας, 15χρονος τότε. Και τι θυμάσαι πιο έντονα σε όλο αυτό το διάστημα, πιο έντονο, σε όλο αυτό, είτε δυσάρεστο, ναι, ναι, σε είτε αυτό ευχάριστο. Το διάστημα, έντονο το συνέστημα ήταν της λύπης όταν πέσαμε το 1965. Οι στιγμές που ακολουθήσαν στα ποδητήρια ήταν μοναδικά δραματικές. Δηλαδή να βλέπεις ποδοσφαιριστές της ιστορίας του Απόλλωνα σου, που ήταν Γιώτης, ο Νιφαδόπουλος, ο Σακελαρίδης, ο Αλεξανδρίδης, να δίνουν όρκους ότι θα ανεβεί η ομάδα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν στη συνέχεια τόσο εύκολα, ήταν δύσκολες κατηγορίες. Δηλαδή ο Απόλλωνα ήταν τυχερός σε αυτό το σημείο ότι στο σημείο όσοι πρόεδροι πέρασαν. Όσοι περάσανε πρόεδροι τον αγαπήσανε. Έχει κάτι το ιδιαίτερο αυτή η ομάδα. Την αγαπάει όποιος ασχολείται. Ίσως γι' αυτό είναι και η πιο συμπαθής ομάδα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ίσως η πιο συμπαθής. Ακόμα δεν γνώρισε κάποιον που είναι εναντίον, ας πούμε, του Απόλλωνα, να ξέρει. Έτσι, ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτά. Τι είναι για σένα ο Απόλλωνα? Ο Απόλλων για μένα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αν θα κερδίσει ο Απόλλων μια Κυριακή, η χαρά μου θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Εάν θα κερδίσει πάλι, θα είναι δεύτερη εβδομάδα. Όταν ο Απόλλων δεν κερδίζει, νομίζω ότι κάτι χάνεται από πάνω. Κάπως έτσι μπορώ για να το περιγράψω. Μπακογλίδης Θεοδόσης, δήμαρχος Καλαμαριάς και παλιός αθλητής του Απόλλωνα, υψηλά ετών. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν, Δήμαρχε, θα ήθελα να μας πεις τι θα ήθελες για το μέλλον του Απόλλωνα. Νομίζω ότι έχουμε χρέος και εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος αλλά και όλοι οι φορείς της πόλης να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι αφιλοκερδώς στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες της ομάδας, ώστε κάποια στιγμή ο Απόλλων να βρεθεί πάλι μπροστά στις επάλξεις και το τονίζω με νέα παιδιά από τα δικά του τα σπλάχνα, όπως παίζαμε εμείς αργότερα, παλαιότερα και πλαισιώναμε τις ανδρικές ομάδες. Είχα τη χαρά και εγώ όπως χιλιάδες παιδιά να περάσουμε από τις τάξεις του Απόλλωνα. Εγώ πέρασα από το χώρο του μπάσκετ, όπου υπηρέτησα το χώρο αυτό για 17 συνεχόμενα χρόνια. Και στη συνέχεια πρόσφερα τις υπηρεσίες μου πάλι στον χώρο του μπάσκετ, είτε από την πλευρά του προπονητή, είτε από την πλευρά του παράγοντα κοντά στις ομάδες του μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Αυτό που κρατάω από την ενασχόλησή μου με τα αθλητικά πράγματα στον Απόλλωνα είναι ότι ο Απόλλωνα είναι κομμάτι από τη ζωή μου και έπαιξε σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου, αλλά κυρίως και μετέπειτα στη διαμόρφωση το πώς να χειριστώ τα ζητήματα και μες στην οικογένειά μου και μες στους φίλους μου, αλλά και γενικότερα στα δημόσια πράγματα τώρα που είμαι ο Δήμαρχος της Καλαμαριάς. Άρα λοιπόν, για μένα ο Απόλλων είναι η όλη μου ζωή.